Ο Παναθηναϊκός για μία ακόμα φορά δεν κατάφερε να φύγει με τους 3 βαθμούς της νίκης από τα Ιωάννα κόντρα στον ΠΑΣ, καθώς οι πράσινοι γνώρισαν την ήττα με 1-0 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Το εν λόγω σκορ αφενός δίνει συνέχεια σε μία σειρά από αρνητικά αποτελέσματα του τριφυλίου απέναντι στην ομάδα των Ιωαννίνων, αφετέρου μεγαλώνει το διάστημα με τα εκτός έδρας ανεπιτυχή αποτελέσματα των πρασίνων συνολικά. Συγκεκριμένα, η ήττα του Παναθηναϊκού στους Ζωσιμάδες αποτελεί την 7η στο σύνολο των 10 τελευταίων αναμετρήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αναφορικά με το σύνολο των εκτός έδρας αγώνων του Τριφυλλίου, οι πράσινοι έχουν να γευτούν τη χαρά της εκτός έδρας νίκης από τις 6 Φεβρουαρίου του 2021, όταν και είχαν επικρατήσει επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι με 3-2. Από εκείνο το σημείο και ύστερα, ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 8 αγώνες μακριά από το σπίτι του, χωρίς να καταφέρει να πάρει τους 3 βαθμούς σε κάποιον από αυτούς. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός δεν έχει χρόνο και καλείται να αφήσει άμεσα πίσω του την ήττα από τον ΠΑΣ, αφού ακολουθεί το δύσκολο παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να εμφανιστεί πιο φρέσκος και να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα. Ο τεχνικός του Τριφυλλίου σκέφτεται να δώσει φανέλα βασικού στους Χατζηγιοβάνι, Πούγκουρα και Αλεξανδρόπουλο, ωστόσο όλα θα ξεκαθαρίσουν λίγες ώρες πριν από το ντέρμπι με τον Άρη.